Απόγευμα, καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Μα στα μέση Ιουνίου και ο καιρός μας κάνει τσαλιμάκια. Μία φυσάει, μία μας λέει ότι θα βρέξει, μία μας φοβίζουνε. Αλλά εμείς βέβαια ποτέ δεν το βάζουμε κάτω και παρόλο που πάντα είμαστε σε δράση και σε αυτά, δημιουργούμε. Και βλέπουμε τον κόσμο με μια ματιά πιο παραμυθένια, πιο όμορφη. Σήμερα μαζί μου λοιπόν είναι η Χρύσα Νικολάκη, η συγγραφέας, ηθοποιός, συγγραφέας, φιλόλογος και κριτικός λογοτεχνίας και γενικά κριτικός. Φιλόλογος. Γιατί μου είχε κάτι όλο σε φιλόλογο. Επειδή είμαι και μεταφράστρια. Μπράβο, το έχω συνδυάσει έτσι γιατί το λέγαμε για τη μετάφραση. Και το έχω συνδυάσει σαν φιλόλογο. Εν τω μεταξύ να σου πω την αλήθεια, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους καθηγητές φιλόλογους που είναι καλύτεροι από θεολόγοι. Και ίσως γι' αυτό εγώ το έχω συνδέσει έτσι. Και την Κατερίνα Κλίμη. Την κυρία Κλίμη Κατερίνα. Την ηθοποιός και κάτι άλλο ηθοποιός. Και είσαι και συμπολίτησά μας, γειτονάκι μας είσαι, στο Φάλιρο, ε. Καλώς ήρθες και σε ευχαριστώ και τιμή μου και είναι χαρά μου που είσαι εδώ. Άλλωστε νομίζω ότι πρέπει να σε έχω δει σε κάποιες παραστάσεις εδώ που γίνονται στο Δήμο, που γινόντουσαν στο Δήμο. Που... Στη Νέα Σμύρνη, είχα παίξει στο Δήμο στη Νέα Σμύρνη στο 2012. Είδες. Ίσως εκεί. Μπράβο. Άρα έτσι δεν είναι κάτι τυχαίο. Επειδή είχαμε μιλήσει και έχουμε παρουσιάσει το βιογραφικό της Χρύσας μας, Χρύσα, θα μας δώσει το δικαίωμα να... Τη χαρά, αγάπη μου. Γιατί εμείς έχουμε και, θα πει η Κατερίνα, στο τέλος, έχουμε και μια συνεργασία που έπεται, θα ακολουθήσει. Να πω για μένα. Να πεις για εσένα, να πεις για το Κατερινιό. Για το Κατερινιό, αυτό το Κατερινιό τελείωσε τη γραμματική σχολή το 2009. Από το 2010 είναι στο θεατρικό χώρο. Μπράβο. Θα ήθελες να μου πεις ποια σχολή τελείωσες. Τελείωσα την Αθηναϊκή Σχολή, την Δραματική Σχολή. Τελειώσαμε το 2009. Το 2010 ξεκίνησα να παίζω στο θέατρο. Οι εμπειρίες μου άρκετες, άλλες όμορφες, άλλες όχι. Υπάρχουν και αυτά, είναι μέσα στο παιχνίδι. Αυτό λέγαμε τώρα εδώ πίσω από τις κάμερες με τη φίλη μου ότι και εγώ που είμαι λίγο έτσι ευαισθητούλα, τα παίρνω κατάκαρδα και δηλαδή από την άλλη, άσε, δεν ξέρω να ασχολούμαι, άσε με. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, όσα άσχημα και να ζήσεις, πολύ σύντομα θα αφήνεις πίσω σου και προχωράς. Ναι, τώρα δεν μας κοίταξε. Δεν έχει νόημα. Είναι επειδή από όλα που κομίζουμε ένα μάθημα και μια μεγάλη εμπειρία. Δεν μπορούμε εμείς να φτιάξουμε τους ανθρώπους. Όπως διάβαζα τώρα κάποια αυτά και για το Φιλιππίδη και λέω, κοίταξε να δεις, δεν μπορούμε να φτιάξουμε εμείς τους ανθρώπους. Και νομίζω ότι η κυρία Ιωαννίδου έχει πάρει πολύ καλή θέση για το Φιλιππίδη και σαν φίλο της και σαν ηθοποιό. Δηλαδή σου λέει ναι, καταδικάζω την πράξη, δεν καταδικάζω όμως τον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει και τις ευαισθησίες του, έχει και όλα αυτά που... Σίγουρα. Και στο μεγαλύτερο εγκληματία μπορείς να μην ευαισθησίες. Όμως δεν παραγράφεται το αδίκημα. Η πράξη είναι πράξη. Ναι, εντάξει, γι' αυτό να τιμωρηθεί, αλλά όχι αυτό το πράγμα που κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε γίνει ανθρωποφάγοι. Όχι, αυτό. Η δικαιοσύνη. Έχουμε γίνει ανθρωποφάγοι. Ναι, έχει αναλάβει δικαιοσύνη και νομίζω η δικαιοσύνη θα αποδώσει. Εδώ βγαίνει και για την κοπέλα που λένε ότι σκότωσε τα παιδιά τη, το τέλος θα διαθώ. Φαίνεται ότι δεν έχει. Γιατί βγαίνει ένα ερευνητή και λέει: αυτή είναι πολύ καλή ψεύτρα και η χώρα είναι σε όλη τη γη. Είναι αθώο. Ένα από τα δύο. Βλέπετε, εντάξει, τώρα και τι να πούμε, είναι λίγο οι συγκυρίες, ο θέμας της περίπου, είναι λίγο περίεργες στις συνθήκες που γίνανε και τα τρία εγκλήματα και τα τρία παιδιά. Εγώ νομίζω ότι μας έχει πιάσει μια λύση να δικάζουμε τους πάντες. Αυτό το είχαμε πάντα. Έχουμε γίνει ανθρωποφάγοι, έχουμε γίνει ανθρωποφάγοι. Αυτό το είχαμε πάντα, νομίζω, Ολυμπία. Δεν το αποκτήσαμε τώρα. Κεφαλοκυνηγή, θα έλεγα. Ναι. Κεφαλοκυνηγή. Αυτό πάντα. Κρίνουμε πολύ εύκολα να κρίνουμε τους ανθρώπους. Και αμέσως να δικάσουμε. Να καταδικάσουμε πολύ εύκολα. Έτσι γνώρισε το θέατρο και τα καλά του και τα κακά. Εσύ όμως τα αγαπά, συνεχίζεις. Θες να μας πεις έτσι κάποιες δουλειές που έκανες. Λατρεύω, δεν το αγαπάω απλώς. Το λατρεύω. Ναι, η τελευταία μου δουλειά, από την οποία γνώρισα και τη Χρύσα, ήταν το Γίνει η Βασίλισσά μου. Τελειώσαν οι παραστάσεις 15 Μαΐου. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο έργο γιατί μιλάει για τη διαφορετικότητα. Είχε να κάνει με τα έργα των δύο γυναικών.
Δώστε μας ένα χέρι που είναι πελάτης. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Μάλιστα. Αμέσως από site Vodafone πάτε να το κάνετε. Ωραία, μήπως έχει πέσει το site τους. Αν θέλετε περάστε τα μέσω e-banking τότε και να μου το στείλετε. Άμα δεν σας το δέχετε τώρα. Ωραία, να προσπαθήσει πιο μετά. Ναι, μπορεί επειδή είναι παλιά οφειλή να μην μπορείτε να το πληρώσετε online έτσι, επειδή είναι παλιά και είναι καταγγελμένη και να πρέπει να πάτε σε κατάστημα για να τα περάσετε μέσω τράπεζας. Ωραία, όχι, είναι Τετάρτη, έχεις δίκιο, είναι Τετάρτη, είναι Τετάρτη. Μόνο σε mall μπορεί και τότε αν είναι να το κρατήσω εγώ για αύριο το πρωί μέχρι τις 11, εντάξει. Σε κατάστημα Vodafone ή σε τράσε μέσω e-banking. Σε κατάστημα Vodafone που ανοίγουν 9 η ώρα. Εντάξει. Και άμα δείτε ότι δεν γίνει σήμερα, αύριο το πρωί. Ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ζητώ χιλιά σήμερα. Αλλά είναι και τα παιδιά μας. Άλλωστε είμαστε ζωντανή εκπομπή, τα έχουμε αυτά. Λοιπόν, η τελευταία μου δουλειά ήταν η δουλειά που με γνωριστήκαμε. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω ότι είναι. Χρήσα μας. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση γιατί είχε να κάνει με τη διαφορετικότητα, μιλάει για τα έρωτα δύο γυναικών. Ήταν μια παράσταση που από πολλούς πολλοί θεατές την αποδέχτηκαν. Κάποιοι. Γιατί ήταν το θέμα της τέτοιου και κάπου. Γιατί δεν του άρεσε που ήταν για τη διαφορετικότητα. Ναι, ακριβώς. Ξένιζε λίγο, ξένιζε ακόμα κακά τα ψέματα. Ξένιζε, παιδί μου. Αφού κάνουμε τόσο αγώνα. Ακόμα είναι δεκτικό. Θα μου πει και ένα πολύ γεμάτο άνθρωπο που μα κάνει μύτη στην παραλία, όλοι θα το κοιτάξουν. Όλοι θα το κοιτάξουν και θα τον περιεργά και το σχόλιο από πίσω. Δυστυχώς δεν το έχουμε ξεπεράσει αυτό σαν τόσο. Και κοίταξε, μπορεί να έχουμε ξεπεράσει την ομοφιλοφιλία, να μας φέρετε κάτι με αυτό. Τώρα, αν είσαι και λίγο ομοφιλόφιλος, ή αν δεν έχεις δοκιμάσει, δεν είσαι και ειν. Παίζει και αυτό. Όντως, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άκουσε με, αυτό θέλω να το κάνω και εκπομπή, έχω πει στα ανήψη και μεταφέρω εδώ. Γιατί μου λένε ότι... Ναι, γιατί μου λένε ότι εμείς δεν έχουμε σεξ πια, είναι όλα, δεν κάνω σεξ. Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, είμαστε ένα, χωρίς σεξ. Αγαπώ το Γιάννη και τα έχουμε το Γιάννη. Ο Γιώργος αγαπάει το Γιάννη τα έχουμε... και έχουν σχέση δυο αγόρια. Μου τα έλεγε, ξέρει, για να ψυχάμε 15 χρόνια, θα μείνει έτσι. Λέω, τι λέει. Πάει σεξ, ναι, 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 ναι. Και μου τα έλεγε, αυτά που μου έλεγε μεταξύ ανεψιά, μου τα έλεγε ο ανεψιός μου. Πάει τις ίδιες ηλικίες. Θέλω πάει, δεν πάει καλά με τα παιδιά. Κάτι δεν γίνεται. Πιστεύω ότι τα παιδιά, η ηλικία του γιού μου, δηλαδή, γιατί έχω ένα γιο που είναι 18 χρονών, τα κλείσε τώρα πρόσφατα, είναι η γενιά που αρχίζει σιγά σιγά να ξεπερνάει τα ταμπού αυτά και να αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Η δική μας η γενιά δεν νομίζω ότι θα το ξεπεράσει ποτέ, πάντα θα έχουμε. Το καλά, ναι, εμείς εντάξει, εμείς έχουμε να δεις, εγώ πιστεύω εγώ με το 84 γεννητές. Οι γεννημένοι λοιπόν του 70 είμαστε διχασμένες προσωπικότητες και θα σου πω γιατί είμαστε διχασμένες προσωπικότητες. Είχαμε βγει από μια χούντα, ωραία, εμείς ήμασταν και μπήκαμε στον ηλεκτρικό κόσμο, δηλαδή από το ρομαντισμό, μπήκαμε σε έναν άλλο μοντερνισμό και λίγο είμαστε λίγο διχασμένες προσωπικότητες, έτσι, έτσι δεν είναι. Είναι αυτά που στην ουσία κυοφορούμε μέσα μας, να το πω λίγο ποιητικά, γιατί έτσι μου βγήκε τώρα, αυτά που κυοφορούμε και αυτά που μας έχουν σπείρει. Είναι λοιπόν, είμαστε ακριβώς στο μετέχνιο, μεταξύ της αγοράς και του θερισμού. Ναι, θέλουμε να δεχτούμε το καινούργιο, αλλά έχουμε και κάποιες βάσεις που κοντράρουμε. Αυτό. Οι βάσεις κατά το είναι πολύ ωραία όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν. Και έτσι έκανε εσύ το όνειρό σου πραγματικότητα όμως. Εγώ το όνειρό μου το έχω κάνει πραγματικότητα από το 2010. Ξεκίνησα να παίζω. Τυχαίουλα. Βέβαια, εντάξει, όπως είπα και πριν, δύσκολα.
όλες καταστάσεις, δύσκολος χώρος, δύσκολοι άνθρωποι. Δύσκολο να μεταπηδήσεις από το θέατρο στην τηλεόραση. Ας πούμε, τηλεόραση δεν έχω κάνει. Έχω κάνει ένα μικρό γύρισμα όταν ήμουν στη δραματική σχολή και μια διαφήμιση. Αυτό όταν ήμουν στη δραματική σχολή. Δύσκολο, δύσκολο κύκλωμα, κλειστό κύκλωμα. Για να μπορέσει να φύγει από το κύκλωμα του θεάτρου, να πάω στο κύκλωμα τη τηλεόραση είναι ένα άλλο κύκλωμα. Είναι πολύ δύσκολο. Με παίρνει φάνηκε και εύκολη τηλεόραση. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Όπω και το θέατρο είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά για να πα από το θέατρο, να κάνει και τηλεόραση, να κάνει εκείνο και εκείνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί επικρατούν άλλες καταστάσεις. Κοίταξε να δεις ότι υπάρχουν κλίκες, το κατάλαβα. Γιατί υπάρχουν κάποιες σειρές που βλέπουμε, δηλαδή, ίσως και γι' αυτό φάγανε το Φιλιππίδη, θα πω. Γιατί ο Φιλιππίδης είχε πιάσει ένα μονοπόλιο τα 15 τελευταία χρόνια. Ήταν power αυτός, ήταν επιτυχημένος, είχε σειρές χρονιές. Και κάπου. Δεν ξέρω. Ίσως, υπάρχει και αυτό το παιχνίδι να γίνει. Εν τω μεταξύ, εγώ έβλεπα τώρα τα τελευταία κάτι σειρές και θεώρησε πάρα πολύ αγαπητό στον κόσμο. Ναι. Ναι. Ναι, ο Θεός δεν απάβει στην ψυχή του πατέρα μου, αλλά το 18 που πέθανε παραμονή του 19. Μου έλεγε τότε, ρε παιδί μου, γιατί βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους όλες τις σειρές. Οι ίδιοι και οι ίδιοι ηθοποιοί σε όλες τις σειρές. Γιατί δεν υπάρχει μια αλλαγή. Δηλαδή τώρα και στη γη της Ελίας και στο Μπρούσκο και στα. Είναι οι ίδιοι ηθοποιοί. Ναι, ναι. Γιατί έχω τους ίδιους ηθοποιούς. Η ΕΤ κάτι έκανε. Η ΕΠ με τα μυθιστορήματα αυτά έβαλε και γνωρίσαμε κάτι πιο καινούριο. Στην Κέρση, στον Α, παίζονται κάποιες σειρές που είναι καινούργια πρόσωπα, έχουν μπει καινούργια πρόσωπα. Κάποια κάτι γίνεται, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι κλίκα. Αυτό πρέπει να σπάσει και το ΜΜΤΟ, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να σπάσει κλίκα και να μπουν όλοι οι ηθοποιοί να παίξουν. Γιατί υπάρχουν φοβερά ταλέντα και να σου πω και κάτι. Για κάποιες ηθοποιούς που είπαν ότι «Α, ο Κιμούλης μου κακοφέρθηκε», εγώ το Κιμούλη του βγάζω το καπέλο σε αυτές που έκανε ό,τι έκανε. Γιατί μπορεί να του επιβάλλανε κάτι να αυτήν την ηθοποιός, αφού δεν είναι ξυλάγουρο, δεν παίρνει μπροστά. Δεν νομίζω, όχι, όχι, δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Δεν θα συμφωνήσω σε αυτό, Ρεμία μου. Δεν επιβάλλουνε ποτέ σε κανέναν. Μπορεί εγώ που είμαι πολιτικό πρόσωπο ναι, και θέλω να σου πω και πάω στο Κιμούλη και του λέω σε παρακαλώ κάτι να είναι. Και να είναι αγγούρι όπως είπε στο ξυλάγουρι. Όμως δεν νομίζω ότι δεν έχουν βάσει όλες αυτές οι φήμες από ό,τι ξέρω και εγώ επειδή κινούμε στο χώρο αυτό. Κάποια αλήθεια υπάρχει σε ό,τι έχει. Καλά, σίγουρα υπάρχει αλήθεια, αλλά για βάλε τώρα και εμένα να προσπαθούν να με επιβάλλουν να κάνω ηθοποιό κάποιον που δεν γίνεται, δεν θα φερθώ άσχημα. Δεν θα σαλτάρω κάποια στιγμή. Όχι, δεν συμφωνώ. Εγώ παίρνω δηλαδή και στο Κιμούλη. Δεν πρέπει να φέρεις άσχημα. Όχι, ούτε να κακοποιήσεις τον άλλον, ούτε να τον προσβάλλεις, ούτε να τον χτυπήσεις. Αυτά είναι απαράδεκτα. Δεν μπορεί να λέει να κάνει. Δεν μπορεί να την χτύπησε ότι τη μίλησε άσχημα. Όχι, λόγησε, λέει τα πράγματα. Έχει πέσει και ξυλοδαρμό από και από τον κύριο Φιλιππίδη. Ανά τον κύριο Κιμούλη. Πολλά πράγματα. Γιατί τα έχω ακούσει. Τα έχω ακούσει εγώ τώρα. Αν όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν μπορώ να το ξέρω. Κοίτα, για το Λιγδάνι μου λέει η νησιά μου που είναι στο Εθνικό ότι ήταν κρυφό μυστικό αυτό. Δηλαδή το παιδί έμενα τώρα είναι το 27-28 χρονών, από τότε που πήγε από τα 20 του πήγε. Μου λέει ήταν κρυφό μυστικό, το ξέραν όλοι ότι είναι παιδόφιλος. Ήταν κρυφό μυστικό αυτό. Όλοι το ξέραν. Όπως ξέρανε και για το Σεριανόπουλο οι ειδικοί του ότι ήταν. Εμείς δεν το ξέραμε που παγωσευτήκαμε τόσο ως άντρες. Ο Σαργενόπουλος, είμαστε και ερωτευμένοι ο Σαργενόπουλος, όμως δεν ήταν παιδεραστής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, αλλά είναι πάθη αυτά. Είναι πάθος. Είναι πάθος. Άλλο το πάθος του Σαργενόπουλου, που ήταν τον εαυτό του και πήγαινε με ενήλικες και ήταν γνώση και των ενήλικων. Και άλλο το άλλο. Και άλλο του κυρίου. Αυτό είναι σημαζόφιλο. Μιλάμε για γκέι. Το ξέρεις ότι ο Σεριανόπουλος ήταν κοπρολάγνος και τους βρήκανε μέσα στη... Δεν το γνωρίζω. Πάντα στο ίντερνετ κοπρολάγνη. Έχετε σου βγει πρώτος ο Σεριανόπουλος. Αυτό δεν το γνωρίζω. Όλο του το ψυγείο τα έπαιρνε με κόπρο. Ναι και εκεί. Άμα τώρα αυτός ο άντρας. Δηλαδή όταν τα διάβασα δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι αυτός ο άντρας που το λυπηζόμουν. Όταν πήγαινε λύκειο,
Έμαθα πρώτη φορά για τον κύριο Σαγιανόπουλο. Ναι, ακριβώς όπως το είπε ο καθένας. Έμαθα για τον κύριο Σαγιανόπουλο ότι ήταν ομοφυλόφιλος όταν πήγε ένα λύκειο. Και το έμαθα από μία κολλητή μου, από μία φίλη μου, που ζούσε τότε. Όχι μετά το λύκειο, συγγνώμη, μετά το λύκειο το έμαθα. Που ζούσε τότε, ήταν παντρεμένη με τα παιδιά της και τον άντρα της στο Μαρκόπουλο στα Μεσόγεια. Και μου είπε μία περίπτωση με τα γυρίσματα από τον κύριο Σαγιανόπουλο στο όνομα μου. Και μου είπε μία περίπτωση που δεν την κοίταγα και έλεγα αποκλείεται, λες ψέματα, δεν μπορώ να σε πιστέψω. Και φυσικά. Μετά το πίστευσα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έχουμε μπακράτο το κλάμα του μωρού, παιδιά, δεν πειράζει. Σε ναι, σε παραμύθι θα. Ναι, σε παραμύθι. Άμπραμ, γι' αυτό κρινιάζει το μωρό. Γιατί θέλει να ακούσει το παραμύθι. Θέλει να διαβάσει. Θέλει να ακούσει το παραμύθι. Έτσι, αυτό έγινε. Γι' αυτό κλαίει. Σου είπε ότι θα κάνετε το παραμύθι. Λοιπόν, άρα Κατερινιό, μπήκε στα βαθιά από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει. Βαθιά. Τέλος πάντων, έχω ζήσει καταστάσεις που είπα και καλές και κακές. Είναι δύσκολο, όντως αυτός ο κόσμος είναι δύσκολος. Εγώ είναι, να σου πω ότι να σε διακόπτω, είναι ένας χώρος που αν πηγαίνεις με το σταυρό στο χέρι και με την αξία σου, θα πρέπει να κάνεις πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να πετύχεις και αν πετύχεις, σε αφήσουν να πετύχεις και να ακουστείς και αν. Και αν σε αφήσουν. Είναι πάρα πολύ. Ναι, δεν λέω εγώ, το κατάλαβα προχτές που πέσανε να με φάμε. Και γενικά το έχω καταλάβει αυτό, ότι κάτι γίνεται. Δεν σ' αφήνουμε να. Δηλαδή το ψώνιο μου, το καλάμι μου μπορεί να με κάνουν τρύπα να λένε για μένα. Ναι. Κάνω την αξιοπρέπειά μου. Δεν ξέρω πού γράφω. Που γράφω, λέω. Δεν ξέρω που γράφω. Ναι, ρε, εσύ, αλλά κάτσε τώρα. Να σου πω κάτι για. Είναι πιο κίνδυνο. Για τη δόξα. Να χάσω την αξιοπρέπειά μου. Αυτή, γι' αυτό λέω ότι αυτοί που δεν το δέχονται αυτό και πάνε με το σταυρό στο χέρι και με τον προσωπικό του αγώνα. Όχι, εγώ πιστεύω ότι κάποτε αναγνωρίζονται όπως αναγνωρίστηκε η Θεοπούλα. Όπως κάποτε, αλλά μετά η Θεοπούλα ή μετά από πόσο κώδικα στον καθένα, δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ό,τι επάγγελμα και αν έχει, υπάρχει ένας κώδικας αξιών που είναι μέσα στο DNA μας. Μπράβο, δεν μπορείς τώρα. Αν σου λέει να ξοχύλεις, θα ξοχύλεις. Αν σου λέει να είσαι ίσιος, θα είσαι ίσιος. Δηλαδή να σου πω κάτι και στη δουλειά που κάνω εγώ τώρα. Έλα να δεις. Αλλιώς μιλάω εγώ, αλλιώς μιλάω άλλος. Τώρα είναι θέμα αυτό που πες. Είναι θέμα... Είναι αυτό που λέγαμε. Που σου λέω δεν μπορώ να κάνω bullying, ρε παιδί μου. Λυπάμαι, στεναχωριέμαι. Πιο πολύ μου κάνουν πελάτες από ένα bullying. Υπάρχουν άλλοι όμως που είναι σκυλιά. Δηλαδή είναι. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι έτσι είμαστε και στη ζωή μας γενικά. Δηλαδή, ο ευαίσθητος άνθρωπος ήταν ευαίσθητος παντού. Και πάντα. Αυτό. Δεν μπορεί να. Ο σκύλος θα είναι σκύλος παντού. Ακριβώς. Και προσβάλλουμε τα σκυλάκια τώρα για τα σκυλάκια. Για τα σκυλάκια τα ευαίσθητα. Τα πιο γλυκά και μέσα στα ζώα. Σήμερα εντάξει, θα το πω μετά για αυτά που όλοι που διάβασα. Να πούμε κτίνο. Να πούμε κτίνο. Κτίνο που δεν έχει μορφή. Ακριβώς. Ναι. Γιατί τα σκυλάκια και καραλές είναι. Τα πιο γλυκά ζώα, τα πιο όμορφα, τα πιο ξέρα. Ετοιμάζεις κάτι καινούργιο τώρα. Ναι, μου έγινε μια πρόταση στην οποία δεν μπορούσα να πω όχι γιατί είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο, για το θέατρο μιλάω πάντα. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο έργο. Γράφεται από έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο των γραμμάτων. Πολύ δυνατό μυαλό. Ετοιμάζεται το έργο, γράφεται αυτή την περίοδο το έργο. Α, είναι αυτό που μου είχες πει. Ναι. Ναι, δεν ξέρω το... τον ηθοποιό ακόμα, δεν τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Ποιος θα είναι. Θα είναι ο κύριος Ιάκωβος Μανολάς στο ρόλο τον αντρικό. Στον αντρικό ρόλο, ναι. Ωραία. Άρα θα έρθετε εδώ να το πούμε τον Ιάκωβο. Βεβαίως, θα έρθουμε ξανά. Όταν θα έρθω και το έργο. Το μόνο που μπορώ να πω και μου επιτρέπετε να πω είναι το όνομα του συγγραφέα. Είναι ο κύριος Γιάννης Φιλιππάκης. Το κύριο Φιλιππάκη, ό,τι και να πω θα είναι λίγο και νιώθω πολύ μικρή για να μιλήσω και να εκθιάσω τον κύριο Φιλιππάκη, γιατί είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος των γραμμάτων. Ένα σπουδαίο μυαλό και τον έχω στην καρδιά μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ για την τιμή που μου έκανε και μας κάνει σε όλη την ομάδα να γράψει το έργο για μας. Μας εμπιστεύεται και θα βάλουμε τα δυνατά μας να τον βγάλουμε στο πρόσωπο και να είμαστε
Παίρνω τον πέρα όπως καλές ερμηνεύτριες. Συγχαρητήρια, παιδιά, συγχαρητήρια. Και εσύ κάνεις και εσύ συμμετέχεις σε αυτό. Εγώ θα είμαι στη σκηνοθεσία. Οπότε και στα ενδυματολογικά, γιατί θα μου πω πολύ. Οπότε έχω προτείνει και μια θεσία. Να έχουμε και κάποιον άλλο. Να έχουμε και κάποιον ακόμα, αλλά δεν το λέω. Αν ακόμα δεν το βεβαιώσουμε. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Χαίρομαι και χαίρομαι που κάνετε αυτά τα πράγματα τώρα και ζηλεύω και όλοι δεν θέλω να παίξω. Εγώ πρέπει να το κυνηγήσω τώρα κι εγώ αυτό. Εγώ έχω κατελήσει το διπλό έρος. Ήταν, βέβαια έχει κοιμηθεί τώρα ο κύριος Δαβίδ, έκανα τη Ρούλα την Πατεράκη. Μάλιστα. Τώρα αυτά ήμουν μια και γέρασα. Μετά τα παράτησα γιατί είχα τον άντρα μου, είχα τις περιπετειές μου και αυτά. Μιλάμε ότι εγώ όταν πήγαινα και έκανα θέατρο ήμουν ανήλικη. Ήμουν 16 χρονών. Ήμουν στο διπλό έρος, κάτω από τη Νόνικα Γαλινέα. Ήταν στούντιο στο θέατρο τη Νόνικα Γαλινέα από κάτω. Ο Άκης τα είχε με την κόρη της Νόνικας στην Ειρήνη. Είχαν δεσμό τότε και είχαν φτιάξει μαζί το στούντιο. Ναι. Εγώ ήμουν κοριτσάκι. Και θυμάμαι είχα πάει με ένα πείμα του Ζαλόκο Σάδο, ο Γοριάς που ταρνά και παγώνει. Και του άρεσε αυτό που τόσο μικρή, ξέρω εγώ, και έτσι και με έβαζε η μάσα. Ναι, θυμάσαι την τρεστή. Ναι, ναι. Ήταν νύχτα στη στέγη που μπούσε ο Γοριάς και ψυχοέπρεπε τριχτών. Μεγάλο κακό να είναι. Μέσα στον ίδιο μια χαρπαμένη μάνα. Είναι μια μάνα που έχει χάσει όλα της τα παιδιά από το κρύο, την παγωνιά και από την πείνα. Και σου ζαλεί το κοτόλι. Και ήμουν αυτό του έκανε. Ήταν σαν να κλαίει το ίδιο το παιδί και να θυμίζει. Αυτό του έκανε. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα έτσι σε κάποια θέατρα πήγα και είδα την αμυσιά μου που κάνανε χωροθέατρο. Όταν ο Άκης ο Δαβίδ βάλει τώρα, εγώ είμαι 48, πριν 32 χρόνια, παρουσίαζε τις μεγάλες πάυσεις, παρουσίαζε την κίνηση στο θέατρο, το λέγανε κάτι εξωπραγματικό και τώρα δουλεύουν όλοι έτσι. Εγώ που δουλέψα αυτά, με δούλευε Σκηπίωνα να θυμάμαι, με πάυσεις, με αυτά τα πράγματα, το Σκηπίωνα. Δηλαδή τη μύδια είναι αυτά που πρέπει να δουλεύει. Μετά ερωτεύτηκα, έγινα μάνα. Πέρασα εθνικό, δεν πήγα. Έγινα μάνα και μετά έκανα. Δεν πήγα. Τόσο καλή. Έδωσε εξετάσεις, δεν πήγα. Δεν πήγα ποτέ. Γιατί ερωτεύτηκα. Και κυνηγήθηκα. Και ο έρωτας δεν επέτρεψε. Ήταν αλλιώς το μυαλό μου τότε. Η συγκεκριμένη timing που είναι το χρυσό timing. Δεν αγαπούσα τον εαυτό μου και δεν κυνήγησα τον νόμο σου έπρεπε παρά με πήγαινε η καρδιά. Πήγαινε όπου πάει η καρδιά. Τώρα που τα σκέφτομαι, μην πείτε ξανά τι λάθη έκανε. Ναι, όχι, ήταν να κάνει το παιδί σου. Ίσως το ένα δεν είναι το άλλο. Ναι, ναι, και αυτό. Και εγώ, ακολουθούσα πάντα την καρδιά και το όνειρο. Δεν άφησα το όνειρό μου, εγώ το ξεκίνησα. Ήμουνα ήδη η μητέρα, ο γιος μου ήταν 1,5 έτους όταν εγώ ξεκίνησα το δραματικό. Εγώ δεν μπορούσα, γιατί δούλευα σε σκύλι μαύρο το πρωί μου το βράδυ να τα αναθρέψω. Δεν είχα δίπλα μου τον άντρα μου, ήμουν χωρισμένη. Να με στηρίξει η μητέρα μου πολύ και... και εμένα η μητέρα μου μεγάλωσε το παιδί, λέω δούλευα όλη μέρα. Έκανα κάποια θεατρικά, ας πούμε, φτιάξαμε στο Ενωσή Κρητώνια, θεατρικείο. Έκανα κάτι να κάνω τα ψώνια, το ψώνιο, ας πούμε. Δεν έκανα κάποια πράγματα, αλλά όχι να κυνηγήσω πολύ πολύ, δηλαδή... Ναι, έκανα τώρα την εκπομπή, ξέρω εγώ, έκανα κάποια πράγματα που να... Ποτέ δεν είναι άλλο. ...τρέφω το εαυτό μου. Να κυνηγήσεις στον εαυτό. Τώρα σκέφτομαι όμως που κάθομαι και πρέπει κάπως να γεμίσω τη ζωή μου, γιατί μου λείπει το παιδί μακριά, να κάνω κάτι που να αγαπάω πραγματικά. Και μήπως έτσι... Κάτι είπαμε για τη ζακινθινή εστία, στη θεατρική ομάδα της ζακινθινής εστίας μήπως. Και γενικά κάπου θα αποφέρω και εγώ να κάνω κάτι, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να αρχίσω να εκφράζω. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Έσκασα τώρα. Εσύ είσαι στέλνης, τι μόνο ζωή. Τι μιλάς και κάτι που αγαπάς. Και όταν μιλάμε για κάτι που αγαπάμε, θα χαιζόμαστε. Εν τω μεταξύ, η Χρύσα έχει ένα... Όταν μπήκε η Χρύσα πριν μέσα, εγώ μου λέει σαν στρατοπέδι, μια γλυκά, έτσι, μια στιγμή, σου λέει να πω βέβαια ευχαριστώ. Γιατί το Σάββατο το πρωί με είχαν αγχώσει τόσο πολύ που ήμουν συντονίστρια στην παρουσίαση της κυρίας Μιλονοπούλου και ήρθε το κορίτσι, μου είπε δύο κουβέντες στα αυτιά
Και με έφτιαξε, με ηρέμησε, με έσχουσε το όπα. Αυτό ήθελες, είναι το timing, είπαμε. Εκείνη τη στιγμή είχες μια ενέργεια. Ναι, 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 το μεταφέρει και ο άλλος. Ναι, ναι, το σου μεταφέρει την ενέργεια. Το έχει. Ναι, το κάνω αυτό. Όχι, εγώ ζητώ. Εξαρτάται από τον άνθρωπο που είναι απέναντι μου. Σίγουρα. Πολύ έχουμε σε το χέρι μας. Αλλά εκλαμβάνω πλέον τα vibes. Δηλαδή, όταν εκλαμβάνω αρνητικά vibes, εγώ φεύγω. Δεν με νοιάζει που και πώς φεύγω. Μην τα επανέρχομαι. Να σου πω και το κούρεμα είναι ωραίο που πέφτει έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι τώρα πρέπει να περάσουμε στο. Γιατί το μωρό δεν σταματάει να κλαίει. Εγώ πιστεύω ότι το κουτάκι. Το αγόρι και ο δράκος. Λοιπόν. Εικόνες, Αλέξη, Ακωστή, θες να μας πεις δύο πράγματα για το βιβλίο, για τις εκδόσεις. Είναι από τις εκδόσεις Άπασης, εξαιρετικές εκδόσεις. Μελετήθηκαν πάρα πολύ ωραία το βιβλίο μου. Και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η Αλέξη, Ακωστή που έδωσε έτσι πολύ φαντασία και χρώμα στο βιβλίο, το οποίο μπορείτε να το βρείτε οπουδήποτε, πρέπει να πω. Εκδόσεις Πατάκης. Εκδόσει από τα βιβλιοπολία Πατάκη, απευθεία από τι εκδόσει Άπαση, σε οποιοδήποτε βιβλιοπολία κατά την παραγγελία, σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι το πρώτο μου παραμύθι που δημοσίευσα. Έχω και άλλα. Να πω σήμερα, γιατί θα το ξέχναγα, ότι υπάρχει ένα πλάσμα έτσι, πολύ παραμυθένιο και αυτό. Μια πολύ φίλη μου, η Μαρίτα Τσικούλη, που είχε βραβευτεί με το βραβείο Χατζατζάκη και όλα, είναι μια ιδέα. Και γράφει και υπέροχα παραμύθια νότια και είπαμε να γράψουμε κάτι μαζί. Εγώ έχω έτοιμο ένα παραμύθι για την Ειρήνη. Ωραία. Ο γάτος Τσε, το ονομάζει, ο Τσε της από τον Τζεκιβάρα και θα το παντρέψουμε μαζί με το δικό της παραμύθι, που είναι και αυτό με φιλία και ειρήνη. Θα το ονομάσουμε τα παραμύθια της Ειρήνης. Και θα είναι ο γάτος Τσε, το άλογο και το σκιάχτρο. Οπότε, σε παρένθεση μικρότερη, θα περιλαμβάνουμε τα δύο παραμύθια. Τα δικά μας, η Μαρία Καρλέτσου, που την είχα βάλει και στη γυναίκα Σαολή, είναι εκπληκτική εικαστικός. Θα αναλάβει την εικονογράφηση και αυτή τη φίλη Χαλκιδέα. Ένα πολύ πληκτισμένο πλάσμα που κάνει εξώφυλλα. Όντως, βλέπω εδώ, είναι το δείχνουν επίτηδες για να... Είναι πολύ όμορφο. Για ξεκινά να διαβάζει, γιατί το μωρό σταμάτησε να κλαίει. Δεν ξέρω να το καταλάβει, δεν ξέρω. Αυτό ήταν τυχαίο ή... Όχι, δεν είναι τυχαίο. Θέλει να ακούσει το αυτό. Πρέπει να μας το υπενθυμίσει. Να το κάνουμε. Δεν θα το μου αρέσει πολύ η διαδήλωση που έχει κάνει στη Σημαία και την Αναστασία. Να σα ακούσω πολύ στον καθένα σου και τον στι χώρε σου. Ναι, στα παιδιά μου. Λοιπόν. Μια φορά και ένα γερό, σε ένα δάσο μακρινό, ζούσε ένα όμορφο αγόρι που είχε μάτια γαλανά και περίσσια όμορφια. Όπως έστεκε μονάχο και καθόταν σε ένα βράχο, σε κανένα δεν μιλούσε, συνεχώς μονολογούσε. Τα ζωάκια, τα πουλιά, είχε μόνο συντροφιά. Και ο χρόνος του περνούσε δύσκολα και ειρηνικά. Μια μέρα ξαφνικά λύσκε από το πουθενά, κοίταξε ψηλά στον ήλιο και αντίκρισε ένα φίλο. Είχε πλουμιστά φτερά και τεράστια ουρά. Έβγαζε φωτιά από το σώμα και γέλουσε δυνατά. Τότε κοίταξε το αγόρι, χαμογέλασε πραγιά και του πρότεινε γλυκά. Έλα να σε πάρω μακριά. Θα πετάξουμε ψηλά, θα φτάσουμε στον ήλιο. Όμως μη φοβάσαι, μόλις βρήκες ένα νέο φίλο. Το αγόρι δίστασε για μια στιγμή. Σκέφτηκε την παλιά του τη ζωή. Όμως ο δράκος του έδωσε το χέρι και πετάξανε για το πιο ψηλό αστέρι. Νύχτωνε σιγά σιγά και τα σπιτάκια μοιάζαν μακρινά. Πέταγαν πάνω στα ουράνια, όλα μοιάζαν με διαφάνεια. Πάνω από όμορφες αυλές, παρέα με τα σύννεφα ψηλά, πετούσαν με ανοιχτά φτερά και χαζεύανε τη θεία ομορφιά. Τις στέγες των σπιτιών κοιτούσαν και τους ανθρώπους καρτερούσαν πότε θα αποκοιμηθούν, την αυλή τους λίγο να χωθούν, να ξαποστάσουν, να ξεκουραστούν. Μέσα στους τάβλους να κουνιάσουν, όμορφα γλυκά να ονειρευτούν και το ξημέρωμα ξανά, να πετάξουν για μέρη μακρινά.
Μια μέρα κρύα, παγιέρι, ο Δράκος είπε με όψη εθραυτερή. Τι θα έλεγες να πάμε μια βόλτα στο παλατιού μου να χτυπήσουμε την πόρτα? Να είμαστε πάντα εκεί μαζί, μέσα στα χρυσάφια και τα σύμια θα βουτάμε. Με 10 χρυσά κουτάλια θα τρώμε, θα γελάμε. Όμως πρέπει να σου πω πως υπάρχει ένα μυστικό. Αν την πόρτα θα χτυπήσεις και στο κάστρο θα ορμήσεις, πίσω στον κόσμο δεν θα μπορέσεις ποτέ σου να ξαναγυρίσεις. Μέσα στο κάστρο το χρυσό κρύβεται ένας θησαυρός. Ένας γίγαντας ψηλός, ξόκια κάνει ολοταχώς, σόκιον το πλησιάσει και το θησαυρό το αρπάξει, δίνει μια διαταγή με στεντόρια φωνή. Ποτέ να μην ξαναγυρίσει αιώνια στο κάστρο του να ζήσει. Εάν λοιπόν συμφωνείς δίπλα μου, για πάντα εσύ θα ζεις. Σε παπλώματα απαλά θα κοιμάσαι μαλακά και θα τρως βασιλικά. Θα σε χρήσω βοηθό μου, θα σε έχω στο πλευρό μου. Θα περάσουμε ζωή και κότα, εμείς μαζί. Όμορφη χρυσή ζωή. Φίλε μου, καλέ μου Δράκε, δεν θέλω χρυσά φλουριά, ούτε να ζω βασιλικά. Θέλω μόνο να πετώ στα σύννεφα ψηλά, να κοιτώ τον κόσμο και να σε έχω αγκαλιά. Δεν με νοιάζουν τα παλάτια, ούτε τα φλουριά, μόνο να είμαστε μαζί. Μόνο να είμαστε μαζί, να είναι η ζωή γεμάτη με απέραντη αγάπη. Τι να το κάνω να είμαι φυλακή σε ένα κάστρο για όλη μου τη ζωή. Έτσι, μπράβο. Έτσι είναι και χρυσό. Ακριβώς. Εσύ τι να τα κάνεις τα φτερά χωρίς να τα απλώνεις του κόσμου την ουράνια αγκαλιά. Έτσι. Και έτσι αποφασίσανε μαζί να περάσουν την υπόλοιπη ζωή. Να είναι για πάντα ευτυχισμένοι. Και όχι χρυσά παγιδευμένη. Έτσι, μπράβο. Έξω από το κάστρο την αυλή, η ζωή τους έγινε όμορφη και απλή. Εγώ αυτό το παραμύθι θα το διαβάσω σε έναν άνθρωπο. Το τέλος Σιλβία μου είναι κοιτάνε μαζί το Βασίλειο. Ναι. Οπότε δεν φύγει από το παλάτι. Και έχουν πάει τα μαζί. Ναι. Λοιπόν, να πω κάτι, αυτό το παραμύθι. Να το πω σε έναν άνθρωπο που είναι μεγάλος. Είναι πάρα πολύ ωραία το πες. Και εκτός από αυτό, αυτό το παραμύθι είναι και για μεγάλους. Γιατί τους διδάσκει ότι όταν αγαπάμε κάτι, δεν το φυλακίζουμε. Ούτε το και σε χρυσό κλουβί να το κάνουμε και να το τάχουμε όλα. Όταν το φυλακίσουμε, θα το χάσουμε, θα φύγει, δεν υπάρχει. Ή θα μαραζώσει. Μπράβο, θα μαραζώσει. Αυτό που λες, θα μαραζώσει. Βάζει το δίλημα στα παιδιά. Βάζει το δίλημα γιατί όλα τα παιδιά ζητάνε ακριβά παιχνίδια, ακριβές εξόδους. Υπάρχει το μέτρο σύγκριση. Είναι αυτό που το έλεγα και τώρα. Βάζει το δίλημα. Τα υλικά που λέω για να κάνω και να τα πλούω, παιδί μου, γίνεσαι πολύ ληστή. Δεν τα φέρνουν τα υλικά την ευτυχία και αν τα αποκτήσει όλα, τι νομίζει όταν νιώσει τη χαρά. Εμένα πάντω η πιο ευτυχισμένη περίοδο τη ζωή μου ήταν όταν ήμουν έγκυο και δεν ήμουν στο σπίτι και απομονωμένη. Περίμενα το παιδί μου, δεν έκανα τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω. Και δεν είχα ούτε έξω ούτε κάτι άλλο. Είχα τα βιβλία μου και την προσμονή μου. Δηλαδή. Ναι. Οπότε νομίζω ότι. Στα απλά είναι η όμορφια. Έτσι, στα απλά, στα ναι. Και εγώ όταν είμαι με το παιδί μου, είμαι ολοκληρωμένη. Δεν πεινάω, δεν διψάω, δεν είναι αυτό. Έτσι είναι. Είμαστε μάνες. Είστε μάνες. Φαίνεται. Σελιδίδες μάνες. Τρεις μάνες μιλούμε. Σελιδίδες μάνες. Βέβαια, πάρε ζακέτα. Και όπως είδατε να τρως βασιλικά, το έβαλα να είστε εδώ. Εντάξει. Παρά να είναι και για τους μεγάλους ότι δεν πρέπει να φυλακίζουμε και για τα παιδιά. Πολύ ωραία σκέψη. Γιατί εγώ έτσι το πήρα τώρα πιο μεγάλο. Πήρε από την άλλη πλευρά. Το πήρα από την άλλη πλευρά. Ότι τι να το κάνω να βάλει ένα χρυσό κλουβί, να τα έχω όλα. Ναι. Άμα δεν έχω την ελευθερία μου. Και δεν έχω και την αγάπη. Και την πραγματική αγάπη. Ήταν απόλυτα απομονωμένο το κόρη. Και αναγκάστηκε ξανά και δηλαδή ότι έγινε να μιλάει από τα πουλιά. Οπότε ήρθε από το πουθενά ένας δράκος με τεράστια φτερά και τον απεγκλώβησε, τον πήρε από το απομονωμένο δάσος, πόσο και να ήταν ένα δάσος, δεν πάει να ήταν ένας πυρήνας, ας πούμε, κόσμο διαφορετικό, δεν υπήρχαν ανθρώπινες ζωές. Και ο δράκος στην ουσία είναι alter ego, δηλαδή μια ψυχολόγος που το πήρε και το διάβασε, μου είπε Χρύσα, αυτός ο δράκος είναι ο εσωτερικός φόβος. Είναι λοιπόν ο φόβος που έχουν όλα τα παιδιά μέσα τους και μετατρέπουν το κακό σε καλό. Δηλαδή στην ουσία πήραν το φόβο
Τον έκανα αγάπη. Γι' αυτό και η Αλεξία μας, που είναι τρομερή ζωγράφος, δεν το πω για λόγο, πήρε την ουρά του δράκου και έκανε πως έπαιζε με τα ορθούνια του. Είσαι ένα άλλο σημείο που της είπα θα σε χρήσω βοηθό μου εδώ. Εδώ, αυτό είναι το τρομερό, η σύλληψη της Αλεξίας δηλαδή. Έχει κάνει σαν σπαθί, γιατί της είπα θέλω να χρήσει ο δράκος υπότι τον μικρό. Και μου λέει, δεν μπορώ να κάνω κάτι που να φαίνεται σαν σπαθί για τα παιδιά. Δεν θέλουν οι γονείς. Το σέβονται. Οποιοδήποτε πολεμικό εργαλείο. Θα το κάνω, μου λέει, να φαίνεται, να γίνεται με την ουρά του. Και η ουρά έχει γίνει σε σχήμα ξύφους. Ναι. Έχει κάνει, δηλαδή, πολύ σωστή παρατήρηση το κορίτσι μας. Όχι, είναι ωραία και η φωτογραφία και που είναι πλαστικοποιημένο. Μ' αρέσει τώρα που τα παραμύθια τα κάνουν έτσι. Εγώ όταν το πρωτοδιάβασα το παραμύθι, γιατί μου έστειλε ένα απόσπασμα μικρό και το διάβασα. Έψα, πάτησα. Γιατί το έκανα εικόνα αμέσως ένα αγόρι να πετάει με ένα πουλί. Εθέλειο πουλί. Πολύ ωραία το είπες. Εθέλειο πουλί στον ουρανό. Το έκανα εικόνα. Και εικόνα για τα αγόρια είναι πως επειδή είσαι σήμα γορομάνα. Είσαι σήμα και πιο ευαίσθητη στα αγόρια. Πόσα παιδάκια έχεις εσύ. Και εγώ ένα και μονάκρο. Και εγώ ένα και μονάκρο. Αχ! Πιάσ' τον τώρα που είναι εδώ. Μην πάει να σπουδάσει και μετά τρέλει η ψυχή σου. Ό,τι έχω πάθει εγώ τώρα. Ελπίζουμε να περάσει ο γιος μου θα δώσει ήμουν για Μουσικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και ελπίζω να μουσικός είναι. Ο γιος μου, ναι. Θα τον φέρουμε. Είναι 4, είναι όμως πολύ τροπαλός. Εντάξει. Έπαιζε στην παράσταση που παίζαμε τώρα στην Παναγία Βασίλισσα μου, έπαιζε σαξόφωνο. Παίζει 4 όργανα ο γιος μου. Συγχαρητήρια. Είναι πολύ καλά το κοπλάσμα. Συγχαρητήρια να σου πω. Το μεγάλο μου καμάρι. Και συνεργάζεστε κιόλας. Μπράβο. Το μεγάλο όργανο της ζωής μου. Αγάπη, πολύ ωραία που είπε τώρα η Ελπία ότι συνεργάζεσαι. Είναι υπέροχο το να έχει τη σχέση με το παιδί. Πιστεύω ότι τα παιδιά όταν μεγαλώνουν φεύγουν από κοντά. Εγώ το έχω πάθει έτσι. Γι' αυτό σου λέω καλέσαι εδώ τώρα. Γιατί εμένα είναι. Δηλαδή με κοροϊδεύει. Πάω και του λέω ότι με κοροϊδεύει. Γίνει πατέρα και θα δει. Έλεγα με μαμά πάλι κυρίμα, έλεγα με μαμά όλο αγχώνε, έλεγα με μαμά όλο φοβάσαι που πάθω τίποτα. Εγώ όλο δεν πάθω τίποτα. Πόσο είναι ο γιο σου? 26 άντρε. Είμαι στην Κύπρο. Αλλά εγώ έχω ένα άγχος μονίμως, μου παθεί τίποτα, να μου κάνει τίποτα με το ένα. Ρε μάνα μου λέει μεγάλος. Τι είσαι μεγάλος, εγώ τι φοβάμαι. Εγώ από τότε που φύγε και πήγε στην Κύπρο, έχω πάρει 20 κιλά, έχω πάρει βερέθη στο έντερο. Γιατί μπορεί συνετά να μην κάνω, αλλά υποσυνείδητα. Ξέρω γιατί το τρελαίνω, με φοβίες που να έχουν αρχή, έχω μου λαπεί, δεν μπορώ. Εγώ το πω. Και εγώ. Και εμένα με καταστρέφει πολλές φορές. Για τις φοβίες μου, για τις ευαισθησίες μου, παρόλο που είναι πολύ ευαίσθητο πλάσμα και εκείνος. Δεν έχει σημασία, μας στηρίζουν σε αυτό. Εγώ όλο φοβάμαι. Τώρα κανονίζει να πάει κάτι και βάζουμε το μυαλό μου για να έτσι και να λέω. Όλο φοβάμαι να πεθάνει. Μην πάρω τίποτα. Όλο αυτό έχω. Όχι. Πρέπει λίγο να το κοντρουλάρεις, να το ξεπεράσεις, γιατί είναι κακός το τρόπο. Κοίτα, τώρα ξέρεις τι κάθομαι και λέω. Θα γίνει ό,τι είναι θέλημα Θεού, ό,τι είναι θέλημα Θεού, ό,τι είναι θέλημα Θεού. Βέβαια, έχει και του διέργου που το αγκαλάει η φωνή και μου λέει, α, είναι θέλημα Θεού, να στο πάρω, σου πω, με δεν τα κάνεις. Και εγώ πάλι εκεί πάω κόντρα και λέω, Θεέ μου, ότι είναι θέλημα δικό σου, ότι είναι θέλημα δικό σου. Και λέω, ρίζω και λέω αυτό. Πρέπει να φέρει με θετική ενέργεια, για να γυρίσει πίσω με θετική ενέργεια. Ζει μόνο με εκεί πρώτο, να δουλεύει. Μόνιμα, ναι. Και δεν έχει σκοπό να γυρίσει. Όχι, δεν έχει σκοπό. Κάποια στιγμή θα πάρει εσύ κοντά. Α, βλέπω να έρθει αφήγο. Συγγνώμη, τώρα μόνο σε άλλη περιοχή δεν είναι τώρα που να τα λέει και έτσι. Να πειράξει. Αλλά ναι. Έτσι μου τα κάνει. Αλλά βλέπω ότι όλε οι μαμάδε έχουν τον ίδιο φόβο. Ναι. Μου το λένε και άλλοι. Όταν είναι και μοναχοπέδια. Έστα μοναχοπέδια είναι αυτή που λέει αυτό. Και όταν είναι μακριά. Γιατί και μοναχοπέδια να είναι. Εγώ διάλεγε κυρίε που όταν το παιδί του έχει φύγει μακριά. Ναι. Και α έχουμε τι χώρε στο σπίτι, α έχουμε. Ναι. Η μάνα είναι μάνα, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι. Πρέπει αυτό και αν είσαι πολύ. Τι να πω. Εντάξει, έχουμε δει και τρελά πράγματα. Αλλά εντάξει, δεν ξέρεις πώς γίνεται το σκηνικό. Η άλλη είδε στην Ιταλία το σκότωσε το ποδάκι της, το διάβασα τώρα.
Γιατί τα πήγαινε καλά με την καινούργια γυναίκα του μπαμπά τη. Και σκότωσε το παιδί της. Και σκότωσε την γυναίκα την καινούργια να σκότωσε το παιδί της. Σαν τώρα ξέρω εγώ πρώην άντρα σου να έχει μια κοπέλα και να... ο γιος σου να τα πηγαίνει καλά μαζί της, να είναι παιδί όχι 18 χρονών. Ναι, και να πει. Είχε 18 και παιδί δεν έχει σημασία. Ναι. Και να πάω και να σκοτώσω το παιδί μου και όχι ας πούμε την καινούργια. Όχι να σκοτώσω τον ηλίθιο τον άλλο. Να σκοτώσω το παιδί μου. Μα κανένα δεν θα σκοτώσει. Μα εννοείται κανένα δεν θα σκοτώσει. Το παιδί. Αλλά το παιδί σου. Δηλαδή, τελείως, δεν με ξεφύγει. Ακούς κάτι εγκλήματα που λες... Στην γυναίκα, το έχω πει πολλές φορές και με φίλες μου που κουβεντιάζουμε διάφορες περιπτώσεις. Είμαι πολύ προχωρημένο άτομο, δηλαδή δεν έχω ταμπού, πολύ που θα κάτσω να κλείνω τους ανθρώπους. Όχι, πάντα δίνω δεύτερη ευκαιρία στους ανθρώπους και δεύτερη και τρίτη ευκαιρία. Ένα πράγμα όμως που δεν θα δεχτώ ποτέ μου στη γυναίκα. Ένα πράγμα δεν θα δεχτώ ποτέ μου στη γυναίκα. Εκεί δεν βλέπω πολλά ελευθερικά. Είναι οι γυναίκες που κατακόβουν τα παιδιά. Αυτό. Εκεί δεν μπορώ να δώσω πολλά ελευθερικά. Άκου να σου πω κάτι. Να είναι μια κοπέλα που είναι με ναρκωτικές ουσίες. Να πω εντάξει. Η κοπέλα είναι άρρωστη. Είναι άλλη περίπτωση. Άλλο. Μιλάω για υγιής. Μιλάμε τώρα για υγιής που τις βλέπουμε. Και, δηλαδή αυτό είναι... Και καταλήγουν τα παιδιά τους. Όπως είδαμε την άλλη που τα γέννησε τότε στην καραντίνα και τα πέταξε στα σκουπίδια. Δηλαδή αυτές είναι μεγαλύτερες. Είναι έφυτο, είναι στη φύση της γυναίκας η μητρότητα. Άρα νομίζω ότι είναι αποκλίνουσες συμπεριφορές και είναι ψυχιατρικά δοσμένες. Σίγουρα, ναι, συμφωνώ. Γιατί η γυναίκα είναι ταγμένη στη μητρότητα, είναι η κατασκευή της τέτοια να φέρει παιδί. Και μαζί με αυτό πάει η σύμφυτο και η αγάπη και η τρυφερότητα. Άρα μια γυναίκα που καταφεύγει σε κάτι τέτοιο σίγουρα έχει μια ψυχιατρική βάση. Σίγουρα, ναι, συμφωνώ. Είναι αποκλίνουσα συμπεριφορά. Να γράψουμε ένα παραμύθι. Που να μιλάμε έτσι, ένα παραμύθι που να αποτρέπει τα παιδιά από το να... Είχε έρθει κάποιος εδώ, δεν θυμάμαι ποια κυρία, που είχε γράψει ένα παραμύθι για τις διαφορετικότητες. Βέβαια, ναι. Ερεθίσματα, ναι. Μπορούμε να γράψουμε έτσι, που να περνάμε και μηνύματα στα παιδιά με τα παραμύθια μας. Υπέροχη ιδέα. Ναι. Εμένα μου έχει γίνει και μία πρόταση τελευταία. Εντάξει, δύσκολο να τα πραγματοποιήσουμε όλα. Για αρθρολόγιο παραμύθιο. Για. Μου έγινε πρόταση να επιμεληθώ, αλλά αρνήθηκα λόγω λήψης χρόνου. Στο μέλλον δεν ξέρω αν θα το έκανα. Πάντως είναι πολύ δελεαστικό. Ένα αρθρολόγιο. Έχω ξανακάνει αρθρολόγια που γεννήθηκε ο κύριος Τίτρος Πατρίκιος, μας είχε τιμήσει τους 20 σύγχρονους ποιητές. Μου έγινε τώρα τελευταία μια δεύτερη πρόταση για αρθρολόγιο παραμυθιού. Είπα όχι λόγω λήψης χρόνου, αλλά στο μέλλον πάντα αυτή η ιδέα, σαν ιδέα, ειδικά για το παραμύθι, θα το αγαπώ πολύ σαν είδος. Υπάρχουν και αρκετοί παραμυθάδες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε να βγάλουν, γιατί ένα παραμύθι στοιχίζει ένα παραμύθι μόνο τους. Οπότε δεξιά και αριστερά μπορεί να μαζέψει μερικούς ανθρώπους που γράφουν καλά. Παραμύθια και να δημιουργήσει ένα ωραίο αρθρολόγιο. Ναι. Αυτό είναι ωραίο. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Και να φτιάξουν ένα 10-15 παραμύθια μαζί. Ωραίο αυτό. Θα μπορούσε πούμε, να μπει, γιατί το κατάψε από το παιδί ζητάει την εικόνα, δεν είναι στο μυαλό του την εικόνα με τη λέξη, οπότε θα μπορούσε ένα παραμύθι 4 ας πούμε, σε λίγο να μπει και μία εικόνα που να σαν φιλμ, σαν ταινία, να αποτυπώνει τον νόμο, τον κεντρικό, τον πυρήνα ας πούμε, του παραμυθιού, το πέταγμα ας πούμε, που συνεδώσε εμένα, λέει ότι δεν θα μπορούσε να ντυθεί όλο το βιβλίο. Και για να πάει και πιο χαμηλό το κόστος, θα πάνε πολύ ωραίο. Κοίταξε να δεις, εμένα με χαλάει που δεν έχουν πια αρθρολόγιο στα σχολεία. Γιατί το αρθρολόγιο, εγώ πολλές φορές που το βρίσκω, το διαβάζω, μου αρέσει. Ποίηματα ωραία έχει μέσα, ιστορίες διδακτικές μέσα. Και ήταν και ήταν απλοϊκό. Έτσι κάπου μπορεί να κάνετε και μέσα παραμύθια. Τα σχολεία έχουν βγάλει πολλά πράγματα. Πολλά αξιόλογα πράγματα βγάλανε. Και βάλανε πράγματα που... Δυστυχώς, είναι τραγική η κατάσταση στη σχολεία. Δεν τους μαθαίνουν πια αυτά που πρέπει να τους μάθουν. Και δεν τους μαθαίνουν ούτε τα μαθηματικά που πρέπει να τους μάθουν, ούτε τη γραμματική. Δηλαδή, ας την ιστορία που την έχουν κάνει τελείως διαφορετικά. Τα θρησκευτικά τα βγάλανε τελείως, μόνο στο δημοτικό κάνουν και αυτά
από την Τετάρτη δημοτική, αρχίζουν και μαθαίνουν για μουσουλμάνους και για χριστιανούς. Αυτά δηλαδή που κάνανε στο Λύκειο, τις θα κάνουν και στο Λύκειο και στο γυμνάσιο δεν υπάρχουν. Και στο γυμνάσιο όταν ο γιος μου και μου έλεγε, μας έλεγε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο θα πρέπει εγώ να μάθω την κουλτούρα. Καταλαβαίνεις. Το μουσουλμάνο, το σύριο. Τι με ενδιαφέρει εμένα, δεν με ενδιαφέρει. Να τη μάθουμε κάποια στιγμή. Όχι όμως όλοι. Κάνουμε δύο φορές την εβδομάδα, σκεφτικά να κάνουμε τρεις φορές την εβδομάδα. Οι τέσσερις φορές να μας μιλάνε μόνο για αυτό και για τίποτα άλλο. Τα περνάνε και ξαναδεί, ναι, αυτό το κάνουν, γιατί το κάνουν, γιατί πώς θα μπορούσαμε. Υπήρχαν κάποτε τα διαπολιτισμικά σχολεία που και καλά είχαν από όλες τις εθνικότητες. Τώρα όλα μας τα σχολεία, όλα είναι διαπολιτισμικά, δεν υπάρχουν πια. Εγώ θυμάμαι είχα παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια διαπολιτισμικής, γι' αυτό το λόγο. Αλλά τώρα είναι όλα τα σχολεία διαπολιτισμικά, τελείως. Υπάρχουν όλες τις εθνικότητες και στα δημοτικά και στα λύκια, δεν υπάρχουν. Πώς θα κάνουμε την παγκόσμια. Γιατί ξεχνάμε και το είδαμε που ξαναβγάλαμε δεξιά. Ξεχνάμε. Δεν ξέρω τι είστε, αλλά το είπα για καλαμπούρι. Ξεχνάμε. Δεν θυμόμαστε. Όλα η τσέκη, τα λέει όλα. Σωστή. Λοιπόν. Ξεχνάει ο κόσμος και έτσι θα ξεχάσουμε και την ιστορία μας. Μαθαίνουμε τα παιδιά μας, τα κάνουμε τα παιδιά να μην έχουν νόημα. Εγώ τσακωνόμουν με το γιο μου με το τέταρτο εμβόλιο. Του λέω παιδί μου, ποτέ δεν εικάζω. Δηλαδή, άμα σου πούνε να πάνε να πνιγείς, να πάνε να πνιγείς. Πού είναι το θέλος σου. Έλα, μου λέω, εγώ θέλω το και επειδή σε έχουν φλωμώσει ότι δεν είναι η ελευθερία σου. Δηλαδή τον είδα τόσο ευκολόπιστο και τόσο. Μα μου λέω, μα μου πούνε στη δουλειά να πρέπει να πάω. Ρε παιδί μου, δεν μπορείς να αντιδράσεις, δεν ξέρεις εσύ να αντιδράσεις, γιατί άλλοι δεν το κάνουν, εσύ γιατί πρέπει να πάει να το κάνεις. Δηλαδή έχει μια αυτή και με ενδιάζει ώρες-ώρες. Πάει με τον μπουλούκι. Εγώ δεν μπορώ. Μου τη δίνει. Εκείνος θα βλέπει ότι είμαστε παλιά μυαλά και ότι είναι αλλιώς και... ξέρω εγώ, είναι αλλιώς. Δυστυχώς το έχουν πετύχει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι τους. Το έχουν πετύχει. Δεν το έχουν πετύχει όμως ολοκληρωτικά. Και ούτε θα το περίμενα ολοκληρωτικά. Θα πρέπει να πάρουν σκεπτόμενοι άνθρωποι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν υπάρχουν και το βλέπω και από το δικό μου το αίμα, κύριε Σάου. Ναι, μεν το βλέπω ότι είναι πανέξυπνο, αλλά σε κάτι τέτοια όμω. Είναι η δύναμη του πλήθου. Η δύναμη τη αγγίξη. Ξέρει τι μου απάντησε. Θα σου πω τι μου απάντησε. Μου απάντησε ότι εκείνο δεν βλέπει τηλεόραση στον Ευαγγελάτο και την ελληνική τηλεόραση για να επηρεαστεί. Ούτε ασχολείται με το Facebook. Ασχολείται, μου λέει, με εξωτερικά site και ενημερώνεται από παντού και γι' αυτό έχει αυτή τη γνώμη. Και όλα αυτά είναι βλακίες. Λέω συγγνώμη, και γιατί εγώ να πιστεύω ότι. Εγώ μου λέω δεν σου λέω ότι το εμβόλιο μας κάνει, αλλά δεν μου κάνει και κακό. Ούτε θα με μεταλλάξει, μου λέει, ούτε θα με κάνει. Δεν το γνωρίζει αυτό. Τι μπορεί να του κάνει το εμβόλιο, δεν το γνωρίζει. Αυτό θα κάνει κι άλλο. Τώρα έχουμε πολλές διαφορές. Ναι, μαλώνει. Δυστυχώς. Γι' αυτό. Σαν ο γιος σου τι λέει γι' αυτό, ο γιος μου, σ' ακούει. Ναι, ο γιος μου όχι, δεν το έχω κάνει το εμβόλιο γιατί δεν το εμπιστεύομαι. Ο γιος μου δεν το έκανε το εμβόλιο γιατί δεν το εμπιστεύεται. Ο μπαμπάς του το έκανε το εμβόλιο. Χωρίς όμως, δεν σημαίνει το έκανε, χωρίς όμως να το πιστεύει 100%, αλλά το έκανε... Ακούσε με, εγώ το έκανα γιατί έκανα τα δύο εμβόλια για τη δουλειά μου. Για τη δουλειά του. Εγώ, ευκολόπιστη. Τα έκανα γιατί έπρεπε να τα κάνω. Τρίτο δεν κάνω. Πρέπει να πνιγούνε, αφού δεν είμαι ελεύθερη. Πληρώνω για rapid test. Πληρώνω το... Δεν κάνω τρίτο. Εκεί ήταν ο καυγάς μου με το γιο μου. Του είπα, όχι, γιατί έκανε τρίτο. Και μου λέει, εμένα αν βγει και τέταρτο, θα κάνω και τέταρτο. Του λέω, ηλίθιος. Σκοτωθήκαμε. Δηλαδή, λυσά ώρες-ώρες. Η αδερφή μου τα έκανε. Ο αδερφός μου πληρώνει και τους συναδέλφους του να μην το κάνουν. Η γυναίκα του την κόρη δεν έχει αφήσει. Δηλαδή, είναι ο καθένας. Είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Και μέχρι που το παίρνει. Γιατί και τον αδερφό μου τον πιέζει από τη δουλειά με απόλυση. Έκανε το μόνο τον Τζόνσον. Δεν κάνει βέβαια δεύτερο τώρα. Και τώρα τους άλλους, τους αποθηκάρους, για να εκδικηθεί το αφεντικό τους πλήρωνε τα rapid test. Και να μην πάνε να το κάνουν. Πλήρωνε ο αδερφός μου. Λέει, εμένα με έκανε, μου κάνει εκβιασμό, το θα δεις κι εγώ. Και που το κάναμε, τι έγινε, σωθήκαμε, μείναμε ελεύθεροι. Δηλαδή εκεί μου τη δίνει. Αν και είπαν ότι το τέταρτο δεν θα είναι υποχρεωτικό, θα είναι με τον χρόνο θα
της τρίτης. Κάτι του να προφυλαχθείτε. Ναι, προαιρετικό. Προαιρετικό. Θα βγάλουν άλλα, ετοιμάζουν Ολυμπία. Ετοιμάζουν άλλα. Τώρα έχουμε μπει στην εποχή των πιθανών ξανά. Ναι, κοίταξε να δεις, θα κάνουμε λίγο πιθανό. Αλλά δήθεν, δήθεν. Όχι ότι θα είναι. Δήθεν, αλλά ετοιμάζουν άλλα για να πετύχουν. Κοίταξε να δεις, εγώ φοβάμαι αυτό με την υπατήτιδα με τα παιδάκια. Γιατί αν αρχίσουν και εμβολιάζουν τα παιδάκια, ήδη κάνουν εμβόλια στα παιδιά για τόσα και τόσα. Άμα τους κάνουν και αυτά. Όταν άκουσα ότι εμβολίασε κάποια μητέρα το παιδί της για να μπορεί να το πηγαίνει παιδότοπο και να είναι εκείνη ελεύθερη, γύρισα και είπα στην γυναίκα που μας το είπε, που είναι η τανιψάκη της φίλης μας, από το σχολείο του γιού μου, γύρισα και της είπα, Βαρβάρα, θα εμβολιάσει πεντάχρονο παιδί για να πηγαίνει στον παιδότοπο. Λυπάμαι γι' αυτό. Η μαμά του διέπραξε, μόλις διέπραξε ένα έγκλημα, το οποίο θα το καταλάβει στην πορεία. Αλλά θα είναι πεντάχρονο παιδί. Ναι, ναι. Θα είναι αργά για το παιδάκι της όμως. Όμως η γυναίκα αυτή διέπραξε έγκλημα απέναντι. Το λέω καθαρά, της λέω και... Η αδερφή μου έκανε τα εμβόλια αυτή, τα έκανε ο άντρας στην παιδιά, τα παιδιά δεν τα κάνουν. Είναι έγκλημα. Τις κόρες της δεν τις εμβόλιας. Λέω εγώ για τη δουλειά πρέπει να το κάνω, το κάνω, εντάξει, να κρυκεί αυτό. Ο κάθε ένας όπως... Όπως, ναι, όπως νιώθει ο καθένας. Όπως νιώθει, όπως το βλέπει. Έχουμε δικαστεί. Έχουμε δικαστεί. Δεν είναι εγώ, δεν είναι. Μα το κάνανε. Άκουνα δεις, αυτό το κάνανε για να μας χωρίσουν. Ευτυχώς εγώ μέσα στην εκκλησία είχα και τους μεν και τους δεν και δεν διασπαστήκαμε. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί που έχουμε εμβολιαστεί και οι άλλοι που δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά δεν έχουμε διασπαστεί. Πήγαμε κάποια στιγμή να. Να γίνει ένα αυτό, αλλά η αγάπη του Χριστού, όταν παίζουμε στην εκκλησία και πρέπει να λες ότι αγαπάς τους συνάδελφους, πρέπει να... Οφείλεις να... Όχι ότι δεν γίνανε κάτι λόγια, κάναμε και τα λόγια μας και τα αυτά μας. Πάλι τώρα πόσες είμαστε εκεί στην παρέα, 30 άτομα. Ναι. Πάλι μόνο όταν μετά το σώμα μας γίνανε λόγια. Αλλά αμέσως πάλι τα μαζέψαμε, τα βρήκαμε. Οφείλεις να σεβαστείς και το επιχείρημα του άλλου. Και το μεν και τον δε. Οφείλεις να το σεβαστείς. Εντάξει. Μιλώντας δημοκρατικά. Εγώ ήμουν ευκολόπιστος άνθρωπος και το έκανα. Έκανα τα δύο πρώτα, έλεγα ότι θα είμαι ελεύθερη, αφόσον είδα ότι δεν υπάρχει ελευθερία. Νόσησα. Καθόλου. Εγώ νόσησα μετά. Όχι, εγώ τίποτα ποτέ. Έχεις κάνει κρίση. Έχω κάνει διπλό και μετά από το Γενάρη νόσησα. Μετά από ένα τραπέζι που έκανα σπίτι μου. Παρόλο που ήμουν διπλά εμβολιασμένη. Εγώ δεν είμαι εμβολιασμένη. Η αδερφή με έκανε το τρίτο εμβόλιο. Δεν νόσησα ελαφριά όμως. Δεν έχω νοσήσει ποτέ. Άκου τώρα. Η αδερφή μου το έκανε. Δηλαδή έκανε ένα πυρετό σώμα από το 39 για μία μέρα και μετά. Αυτό είναι. Ήταν σε ελαφριά. Α, να το έχω βγάλει και να το έχω πάρει χαμπάρι μπορεί. Παίζει. Να το έχω πάρει χαμπάρι. Και εγώ δεν έχω νοσήσει ποτέ. Εγώ δηλαδή να μου έχω τύχει αυτό και να το έχω βγάλει ελαφριά υπάρχει περίπτωση. Η αδερφή μου έκανε την τρίτη δόση και μετά πήγε 8 του μήνα, 8 Μαρτίου. Οι γυναίκες ήταν όλες εμβολιασμένες και κολλήσανε. Όλες εμβολιασμένες και κολλήσανε. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εμβολιασμένο από αυτούς που νοσούν. Ποιο χωριό λέει ήταν ένα χωριό που ήταν όλοι εμβολιασμένοι μια χώρα και τώρα όλοι έχουν νοσήσει. Ναι, κάπου το διάβασα. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι τώρα τι είναι. Ναι. Τώρα τελευταία και εγώ το. Νομίζω έξω. Έξω εξωτερικό, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ωραίες ιδέες για να γράψουμε παραμύθια. Είχε έρθει η φίλη μου η Μαρία Αγρυπίδου και είχε γράψει, έγραψε για το COVID. Mm-hmm. Το κάνανε παραμύθι. Πώς να προστατευτούμε από το COVID και όλα αυτά. Το έκανε παραμύθι. Ωραίο αυτό. Mm-hmm. Ωραία είναι. Πρώτο του. Εγώ όταν τελείωσα πέρυσι λοιπόν για ψυχοθεραπεία, πες και το ξαναφύγει ο μπαμπάς μου, είχα πάει και τελείωσα πρεφωνιακό, όπως το είπα. Λοιπόν, και εμείς γράψαμε παραμύθι για τον COVID. Και εγώ έγραψα παραμύθι. Έκανα δύο αδερφάκια, τα κορονιάκια. Και έχω μια ολόκληρη ιστορία με τα κορονιάκια. Τα δύο αδερφάκια. Λοιπόν, γίνεται και παραμύθι και το ναι. Περνά στα παιδιά. Και παραμύθι και θεατρικό έργο μπορεί να γίνει. Ναι, ναι, και θεατρικό έργο, ναι. Πολλά μπορεί να το κάνουμε, ναι. Λοιπόν, η ώρα πήγε, τι ώρα είναι. Το παρατέταρτο. Α, ωραία. Μας είχες ανεβάσει σε link. Ξέχασα να σε ρωτήσω την άλλη φορά. Για να... Α, δεν ξέρω, αυτό θα το έχουμε... Έχω βάλει. Έχεις βάλει, ωραία. Όπως πάντα, δεν το γράφω. Ωραία, ναι. Όπως πάντα, 6.30 με 8 στο www. Το είδα. Είναι στην
Την άλλη φορά δεν είχαμε βάλει, τώρα το έβαλα όμως. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, μπορούμε να πατήσουμε στο... Όχι, τι λέει τώρα. Τώρα, άμα πατήσω αυτό το link, μας βλέπουν ζωντανά. Ναι, μιλάει. Γι' αυτό μου το λέει. Εμένα η εκπομπή ανεβαίνει αύριο μεθαύριο, κατευθείαν σας τη στέλνω, σας τα κάρω. Ναι, να το στείλουμε. Θα ανεβάσουμε πάνω στο... Άλλωστε, κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα. Και εμένα. Και νομίζω ότι από το πρώτα Θεός, θα λέμε πρώτα Θεός να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε εδώ, να είμαστε καλά. Και θα έρθετε για να παρουσιάσουμε το έργο σας. Ευχαριστούμε. Έτσι. Και αν μου έχεις γράψει και εκείνο το παραμύθι, και το έχετε ή το βλέπεις κάτι τον Ιανουάριο να μου βγαίνει, πιο μετά, πιο μετά, Χριστούγεννα. Ναι, πιο και πιο μετά, γιατί τώρα είμαστε στο μιλητό, ας πούμε, με το Μαράκι, θα συναντηθούμε, οπότε έχουμε ακόμα... Έχετε ακόμα. Και προηγείται φυσικά το θεατρικό μας, που εκεί θα δώσουμε πάρα πολύ ένθαση και μετά θα ακολουθήσει και το παραμύθι. Θα είναι... Το οποίο περιμένουμε πώς και πώς. Το περιμένουμε πώς και πώς να το πάρουμε και στα χέρια μας ολοκληρωμένο το έργο. Ναι. Επειδή όμως ξέρω κάποια πράγματα από τον κύριο Φιλιππάκη που μου έχει πει κάποια πράγματα, είναι κάτι ασύλληπτο. Δεν μπορώ, δηλαδή. Ο θεατής θα δει κάτι διαφορετικό. Το θέμα του θα είναι επίκαιρο, αλλά θα δει κάτι διαφορετικό, δοσμένο με πολύ διαφορετικό τρόπο. Και δεν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο στο θέατρο. Θα είναι κάτι πρωτότυπο. Ακριβώς. Άρα γι' αυτό θα έρθει να το παρουσιάσουμε εδώ. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο. Και εμείς είμαστε πρωτότυποι άνθρωποι και παρουσιάζουμε πρωτότυπα πράγματα. Σωστά. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Ναι, και εμείς. Και την φορά που μας δείτε και ο κύριος Φιλιππάκης. Έχει όλο το team την αρχή. Μπράβο, ναι. Με αυτό θα σου έλεγα, μπορούμε να κάνουμε όλο το team να έρθει. Και ο συγγραφέας και ο σκηνοθέτης και τα παιδιά που θα παίζουν και οι ηθοποιοί. Ελπίζουμε να έχουμε κλείσει και το θέατρο που θέλουμε και μαζί θα το... Όλα θα γίνουν με το καλό. Εμένα είναι τιμή μου που χρήσαμε με τίμησες και για δεύτερη φορά και σε ευχαριστώ. Και εμένα χαρά μου, πάρα πολύ. Χαρά μου. Γιατί όντως είσαι αισιόδοξη και όντως, παιδιά, να το ξαναπώ για το που δεν το περίμενα, μου έκανε. Λοιπόν, πριν κλείσω όμως, θέλω να πω ότι είδες που είπαμε να είμαστε δοτικοί άνθρωποι και να δίνουμε. Πρέπει να είμαστε δοτικοί. 19 λοιπόν του μήνα στην ενορία μου στους Αγίους Αναργύρους έχουμε αιμοδοσία. Α, μπράβο, καταπληκτικό. Μια σταγόνα αίμα σώζει χίλιες ζωές. Να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι και η εβδομάδα της αιμοδοσίας, αφού τη Δευτέρα ήταν η Παγκόσμια ημέρα αιμοδοσίας. Άρα είμαστε μέσα στη εβδομάδα της γιορτής. Πάντα ο Πάτερ Δημήτρης τα σκέφτεται όλα και τα κάνει. Να πούμε λοιπόν ότι στην Παρασκευοπούλου εδώ στην Νέα Σμύρνη, στους Αγίους Αναργύρους στην Εκκλησία, την Κυριακή 19 του μήνα, από τις 10 μέχρι και το μεσημέρι, θα έχει αιμοδοσία. Θέλω όλοι να έρθετε, μία σταγόνα αίμα σώζει χίλιες πολλές ζωές. Μία σταγόνα αίμα, τι άλλη ανακοίνωση να κάνω, δεν θέλω κάτι άλλο να κάνω τώρα. Να πάτε να τιμήσετε την ανιψιά μου σήμερα που τραγουδάει το Εθνικό Οδείο. Κάνουνε αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι, λοιπόν, περίμενα να το διαβάσω γιατί είναι και η ανιψιά μου. Η ανιψιά μου τραγουδάει εκεί, το κορίτσι μου. Και όλοι, άκου τώρα, όλοι οι φίλοι λέει του Χατζηδάκη, περίμενα να τα πω. Λοιπόν, κάτσε γιατί δεν βλέπω κιόλας καλά. Εδώ η Λιλούπολη, ο Γιώργος λέει Καρούμπας, ο Νίκος και υπουργός. Για δώσ' μου λίγο τα γυλιά σου, γιατί έχω θέμα τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κουρούμπος, ο Νίκος Κυπουργός, ο Δημήτρης Μαραγκόπουλος και ο Χάρης Ξανθουδάκης, παλιοί συνεργάτες και φίλοι του Μάνου Χατζηδάκη, θα μαζευτούν στο παλιό του στέκι το μαγεμένο αυλό και θα κουφετιάσουν για το Μάνο, για τη μουσική, τη δημιουργία της Λιλούπολης. Και για πολλά άλλα. Συμμετέχει το τμήμα σύγχρονης φωνητικής μουσικής του Οδείου Αθηνών, της Λαρίσας Ιωσανίδη, είναι η δασκάλα τους,
η κυρία Ιωσονίδου, Λαρίσα. Και βέβαια στο τραγούδι είμαι η Ροχαλκίδη, η ανιψιά μου και άλλοι βέβαια. Σήμερα 8 η ώρα στο μαγεμένο αυλό, πλατεία Προσκόπων, με ελεύθερη είσοδο. Ακόμα να πάτε και ελεύθερη είσοδο. Ελεύθερη είσοδο. Λοιπόν, ευχαριστώ για το οργανισμό. Τι να κάνουμε, δεν βλέπουμε. Και βέβαια είναι κάτι ωραίο, είναι τα νέα παιδιά από τώρα που βγαίνουν και τα. Δεν πρέπει να στηρίζουμε όλα αυτά. Όπως είδαμε το Βασίλη μας προχτές. Πόσο τον αγαπάω τον Χαραλαμπόπουλο, τον Βασίλη που παίζει κιθάρα. Τον Κανελόπουλο, τον Βασίλη Κανελόπουλο. Πρώτος Βασίλης μου κάνει πάσα για τον Βασίλη τον Ρωμανό, τον δάσκαλο της μουσικής της κόρης μου, καταπληκτικό κιθαρίστα και αντιεμβολιαστή. Είναι και μια ωραία ιδέα να έρθει εδώ, να είναι. Στην φιλοσοφία είναι ωραία ιδέα για να πει πολύ ωραία πράγματα και να κάνει πράγματα. Πότε θα έρθει, από Σεπτέμβριο τώρα. Από Σεπτέμβριο, οπότε θέλει. Ναι, να έρθει γιατί έχετε πολλά πράγματα. Θα με φέρει σε επαφή, ναι. Βεβαίως, ναι. Θα με φέρει σε επαφή. Τώρα την άλλη Πέμπτη στο Μπαλέκθωνα θα παίξει μουσική στην εξαίρετη κυρία Δοντά που την αγαπάω πάρα πολύ. Είναι φιλοσοφικό σύλλογο του Μπαλέκθωνα. Ωραία, ωραία. Έχω φέρει και φιλοσόφους παλιότερα εδώ. Ναι. Και ελληνιστές έτσι που αγαπάνε την φιλοσοφία, την ελληνική φιλολογία, τους δωδεκάθους και όλα αυτά. Μου είχαν τάξει και κάποιοι ότι θα ερχόντουσαν να κάνουμε πιο εντατικά εκπομπές, να πούμε. Γιατί τα κατάψαμε τα παιδιά. Πρέπει να στηρίζουμε τη φιλοσοφία μας και ειδικά την αρχαία φιλοσοφία και όλα αυτά. Γιατί αν βγάζουν και τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα βγάζουν για να μας κάνουν τελείως ρομπότ. Γιατί οι αρχαία ελληνικοί, οι οξίες, είχαν το σκοπό τους, παιδιά. Σου ξυπνάγανε τα αού, ξέρω εγώ, σου ξυπνάγανε κύτταρα στο μυαλό. Και τώρα μου δίνεις πάσα να πω και κάτι άλλο, γιατί άλλος ένας υπέροχος έτσι και άνθρωπος. Είναι η πάσα που μου δίνει τώρα αυτός που θα φέρω τα Σεπτέμβρια. Εκπροσωπώ αύριο στο Πολεμικό Μουσείο τον κύριο Καπνιστή, γραμματέα της ΔΕΛ, και έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο «Δημιουργία», το οποίο έχει μέσα πάρα πολύ φιλοσοφία, και θα είμαστε εκεί σε 6,5 ώρα, όποιος θέλει μπορεί να έρθει στον υπέροχο χώρο του Πολεμικού Μουσείου, μαζί με τον κύριο Καρούσο, πρόεδρο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, και πάρα πολλούς εξαιρετικούς, την κυρία Πατάλια, που είναι πρόεδρος της ΔΕΛ και εκεί. Και κάτσε, για να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Το Σάββατο είναι που θα γίνει πάλι στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Για να θυμίσω. Α, ναι, εκεί έχουμε. Είναι, γιατί είμαστε γεμάτοι εκδηλώσεις. Το Σάββατο έχουμε την απονομή των βραβείων της Ακινθυμής το απόγευμα. Στα παιδιά που συμμετείχαν στο μαθητικό διαγωνισμό. Και είχα τη χαρά κι εγώ να είμαι κριτής εκεί, στο διαγωνισμό αυτό. Ξεχωριστά γραπτά που δείχνουν πάρα πολύ πόνο, τον πόνο των παιδιών για όλο αυτό που ζήσανε σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Τα παιδιά και γράψανε κάποια ιστορία. Έχουμε ποίηματα, είναι επιτοπλίστων. Και δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και κάνουμε απονομή των βραβείων και των επένων. Μακάρι να στην εταιρεία. Σάββατο 7 η ώρα που είναι 7.30 αν θυμάμαι καλά. Ναι. Μακάρι να τα καταφέρω να έρθω, γιατί θα με την αγαπημένη Σοφία τη Κλίδα. Πολύ καλό παιδί, πολύ καλό παιδί. Και εκείνη είναι φιλόλογος. Εκείνη είναι φιλόλογος, ναι. Και εγώ είμαι θεολόγο, τι λέω. Τη Σοφία, δεν ξέρω γιατί. Η Σοφία μου βγάζει θεολόγο, τούτη μου βγάζει φιλόλογος και είναι το αντίθετο. Πώς, τι θα κάνω εγώ τώρα, πώς θα μου πεις. Εγώ θα τα πάρω όμως, θα τα βάλω με τον κύριο Καρακασίδη. Θα του πω πώς να πλέξεις. Με τις δυο γλυκές γυναίκες αυτές να μπερδεύομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπόρις, για αυτό το σταθμό. Ευχαριστώ που εσένα που γράφεις και εσένα που μας εκφράζεσαι. Και ευχαριστώ, τιμή μου και εμένα. Εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε στο επαφητή. Καλό καλοκαίρι να έχετε, Μπόρις. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Και θα τα πούμε και στο καλοκαίρι. Και θα τα πούμε, εννοείται, εντάξει, εμείς θα τα πούμε, εννοείται. Απλά λέω για την εκπομπή τώρα ότι... Εμείς έχουμε άλλες δύο εκπομπές με θέλος Ιουνίου, παιδιά, εκτός και έγινε κάτι πολύ έκτακτο και πρέπει να κάνω έκτακτα εκπομπή το Ιουνίου. Λοιπόν, ξέρω εγώ γίνει τίποτα συνταρακτικό πολύ και οπότε μου ήρθε, ξέρω εγώ ποιος να μου ήρθε, ο Ρουβάς. Τι κάνουμε, εντάξει, θα κάνω για το Ρουβά τον Ιούλιο μια... Γιατί μου αρέσει, εμένα μου αρέσει το χαμό, εγώ τον αγαπάω το Ρουβά.
Ήσουν αρουβίτσα, τον όχι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τώρα τον αγαπάω, όχι όταν ήταν μικρός. Τώρα που είναι μεγάλος. Πολλές κόσμος. Τώρα που είναι μεγάλος και ξέρεις γιατί. Είναι καλό παιδί, έχει αξίες. Έχω να γνωρίσει ότι... Γιατί κάνεις έτσι, έχει αξίες, ρε έχει αξία. Για μένα έχει. Έχω δει ότι στηρίζει ανθρώπου. Στηρίζει ανθρώπου, έχω ακούσει και εγώ. Αυτό δεν το ξέρω, παιδιά, δεν το έχω. Ναι, και εγώ έχω ακούσει ότι στηρίζει. Έχω ακούσει πολλά. Ναι. Εντάξει. Και μ' άρεσε κιόλα που ήταν και ειλικρινή και με το Λιγνάνη. Μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί ο άνθρωπο έφαγε ένα μπουλ και σου λέει: ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι κάνει στο κρεβάτι του άνθρωπο. Εμένα μου πρόσφερε πολλά σαν δάσκαλο. Και δεν μπορώ να τον μισήσω ή να τον κακολογήσω, γιατί εγώ πήρα από αυτό να ναι. Ο άνθρωπος είπε τη δικιά του αλήθεια και πέσανε να τον φάνε ζωντανό. Ξέρεις, φίλε, γιατί εγώ είσαι να σ' αγαπάω. Μου έχεις κάνει καλό. Πού ξέρω εγώ τώρα αν εσύ όταν χωρίζουμε εμείς πας και κάνεις, δεν ξέρω εγώ τι και το μαθαίνω εγώ μετά. Πού το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι. Να συνεχίσεις όμως να νιώθεις το ίδιο για έναν άνθρωπο που ήταν φίλος σου στο παρελθόν. Και σου είχε κάνει καλό και σου είχε δείξει ωραία πράγματα. Όταν μάθεις ότι έχει κάνει το χειρότερο έγκλημα, θα συνεχίσει να νιώθεις το ίδιο. Όχι, ρε παιδί μου, θα κλάψεις. Όπως το είπε και εκείνος, θα κλάψεις, πονέσεις, θα στεναχωρηθείς για αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό πλέον τώρα εγώ το έχω βιώσει. Εντάξει, να πέσω από τα σύνορα. Σε προσωπικό επίπεδο. Το έχω βιώσει. Να έχω ανθρώπους που τους φοβόμουν να μην τους πιάσω και τους λερώσω. Και εν τέλει να δω ότι ήταν πιο σκοτεινοί άνθρωποι. Το έχω βιώσει και να απελπιστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ απελπισία. Δεν μπορείς να φανταστείς, μέχρι που έκανα κακό σε μένα. Μετά κατάλαβα ότι ο Θεός τα επιτρέπει αυτά για να καταλάβω ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Και μετά τον συγχώρεσε αυτόν τον άνθρωπο γιατί κάτι έμαθα. Και βέβαια εντάξει, κρατάς μια πισινή μετά. Ναι, ναι, ναι. Και σαν στο γιαούρτι, βιολόγος. Κρατάς μια πισινή. Και είναι και αναλόγως τι, έχει, αναλόγως τι είναι αυτό το έγκλημα που έχει. Εντάξει, ναι, τώρα. Τώρα η παιδεραστία για μένα είναι από τα σοβαρότερα έγκλημα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Προσπαθώ να μπω και στο. Άκου τώρα, θα σου πω κάτι. Προσπαθώ να μπω στο μάτι του παιδεραστή. Και καμιά φορά είμαι στη θάλασσα και βλέπω. Ναι, να μπω, δηλαδή να δω τι είναι, πώς τη βρίσκουνε. Δηλαδή, πώς τη βρίσκουνε με το μωρό. Προσπαθώ να μπω στο μυαλό τους. Ίσως δεν έχουν παιδιά δικά τους. Δεν είναι θέμα αυτό, όχι και παιδιά να έχουν το ίδιο θα κάνουν. Ξέρω περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν παιδιά. Ένα δολοφόνο σχιζοφρένη. Υπάρχουν πολύ παντρεμένοι άνθρωποι που έχουν παιδιά και είναι παιδεραστές. Δεν το γνωρίζουν. Η οικογένεια του δεν το ξέρει. Πολλές περιπτώσεις. Βάλε αυτές τις γυναίκες. Αυτό, πες μου το κανάλι. Σαν τραδίκλα σου. Παναγία μου. Για να μάθεις μετά ότι είναι Παναγία μου. Μία συμφοιτήτριά μου από την δραματική σχολή. Το έμαθα μέσω μια άλλη φίλη εγώ, όχι από την ίδια. Είχε δημιουργήσει μία σχέση με έναν άνθρωπο που φαινόταν καθόλου αξιόλογος ο άνθρωπος, φυσιολογικότατος και κάποια στιγμή είχε πάει σπίτι του. Όπως είχε πάει τουαλέτα ο άνθρωπος αυτός και κάποια στιγμή χάζευε κάτι περιοδικά, η φίλη, η κοπέλα αυτή έβλεπε φωτογραφίες, έβλεπε αυτό. Κάποια στιγμή ανακαλύπτει φωτογραφίες γεμάτα παιδιών. Περιμένες. Εκεί. Γυμνά παιδιά. Μένει φωτογραφίε. Ο άνθρωπο θα. Η κοπέλα αυτή, όταν βγήκε από τον μπάνιο, ο άνθρωπο αυτό δεν υπήρχε στο σπίτι. Φυσικά. Έφυγε. Έκανε κατέβαση στην αστυνομία. Δεν νομίζω. Εγώ θα το είχα, κάνει καταγγελία. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Αυτό είναι το λάθος. Είναι εγκληματικό λάθος. Τώρα, εγώ έχω προσωπική ξαδέρφη με μένα. Άκου, έχω μια ξαδέρφη που χώρισε. Εν τω μεταξύ τον είχε γνωρίσει από παιδιά που τότε με τη Μανίνα, με αλληλογραφία που κάναμε. Ναι. Παντρευτήκανε χρόνια μαζί. Αυτός όμως δεν ήθελε να κάνουν παιδιά. Μετά από 10-15 χρόνια για μένα θέλει παιδιά. Και όλο κλεινόταν και βλέπει βιντεοκασέτες. Και τέλος πάντων αυτή πρώτα πήγε βέβαια, ανακάλυψε ότι ήταν παιδαριστής παιδιά και γι' αυτό δεν ήθελε να κάνουν παιδιά. Γιατί... Θα βγει τα παιδιά του μετά. Τα παιδιά. Και βέβαια η κοπέλα δεν ξέρει τι να κάνει και θυμάμαι τότε την πήγε η αδερφή μου στο πνευματικό μας και της είπε ο πνευματικός μας. Όπως ένας καλόγερος όταν έρθει στο μοναστήρι και δεν κάνει σωστά τη δουλειά του θα φύγει. Έτσι και ένας παντρεμένος που δεν δέχεται να κάνει οικογένεια, θα χωρίσεις. Ναι. Αν θέλει και η γυναίκα να κάνει. Γιατί πήρε βλογία η κανένα,
να χωρίσει. Αν θέλει η γυναίκα να κάνει παιδί, ναι. Αν δεν θέλει να κάνει παιδί και η γυναίκα. Άλλο να συμπληρώσει. Να συμπληρώνουν οι αγώνε τα θέλω του. Αλλά τη είπα, αφού όσο δεν θέλει. Τώρα φαίνεται γιατί ήταν ιδεωρητικό ο γερωτά μα. Μπορεί να το βλέπει και μετά ανακάλυψε αυτά τα πράγματα. Μετά αυτό, για να καταλάβει ότι είχε δολοφονικέ αυτέ, τη έριξε ζάχαρη στη μηχανή, στη βενζίνη, να κολλήσει η μηχανή να σκοτωθεί. Στο αμάξι. Okay. Πήγε να τη σκοτώσει μετά. Okay. Για να καταλάβει δηλαδή τι. Είναι λοιπόν αυτό ο άνθρωπο να μην του καταγγείλει. Το θεωρώ εγκληματικό. Και όμως δεν τον έχει καταγγείλει. Παρακάθεται καημένη και προσέχει τον πατέρα του που δεν τα πάει αυτός καλά μαζί του. Γιατί τους ανθρώπους δεν τους αφήνεις ελεύθερους, γιατί αφήνεις είναι ένα τέρας. Το αφήνεις ελεύθερο να εγκληματίσεις πάνω σε παιδικές ψυχές. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ την κόλαση αυτών των παιδιών. Κοίταξε όμως αυτοί οι χειριστικοί άνθρωποι, τι άνθρωπους βρίσκουν μετά. Όχι απλά να μην τους καταδώσουν, αλλά. Να προσέχουν και τον εαυτό τους. Να είναι πάρα πολύ χειριστικοί που σκέφτεται το μυαλό τους και πολύ ευθύς το τι άνθρωπο θα επιλέξουν για να είναι μαζί. Σίγουρα. Λοιπόν, κορίτσια, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας, φίλοι μου. Την επόμενη Τετάρτη με την κυρία Καλλιόπη Βαρουδάκη θα είμαστε μαζί να μιλήσουμε για τα πολιτιστικά δρόμενα που έχει ετοιμάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Ελβία.